Έως τις 27 Μαΐου θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά του κ. Χατζηδάκη, δηλαδή της κυβέρνησης ουσιαστικά. Το νομοσχέδιο αυτό αφορά και στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το δίκαιο των απολύσεων, αλλά και τις άδειες άνευ αποδοχών. Αυτά έχουν προκαλέσει άλλωστε και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Αρχικά ήθελα να μιλήσουμε για το 8ωρο. Κατά πολλούς κινδυνεύει το ίδιο το 8ωρο. Ποια είναι η γνώμη σας? Νομίζω ότι είναι από τα κεντρικά σημεία αυτής της αντιμεταρρύθμισης την οποία επιχειρεί να νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό περιέχεται κυρίως στο σημείο που αφορά την διευθέτηση του χρόνου. Πρακτικά, στη δυνατότητα να εργάζεται πέραν του 8ωρου εργαζόμενος, χωρίς επιπλέον αμοιβή, με, και αυτή είναι η στοιχειώδης διαφορά, τη δυνατότητα ατομικής σύμβασης και όχι συλλογικής σύμβασης. Να υπενθυμίσουμε εδώ, κύριε Καλουδούκα, ότι η δυνατότητα αυτή προϋπήρχε. Είναι νομοθετημένη στο ελληνικό εργατικό δίκαιο πάνω από 25 χρόνια, 30 χρόνια σχεδόν. Ήταν όμως με την προϋπόθεση ότι αυτή ακριβώς η διευθέτηση του χρόνου για τις ανάγκες της παραγωγής μιας επιχείρησης δινόταν κατόπιν συμφωνίας με το σωματείο, μιας συλλογικής σύμβασης. Αυτό έρεται. Και έρεται ακριβώς γιατί κανένα σωματείο ποτέ, ή ελάχιστα τουλάχιστον, δεν τόλμησαν να παραβιάσουν το 8ωρο, δίνοντας απλήρωτη δυνατότητα απλήρωτης εργασίας στους εργοδότες. Αυτό το οποίο επιδιώκει με αυτό το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς να δημιουργήσει τις συνθήκες απομόνωση των εργαζομένων, να τους φέρει αντιμέτωπους με την απειλή της απόλυσης, με την εργοδοτική ευθερεσία και να τους εξαναγκάσει να δουλεύουν όπως λέει ένα εξάμηνο, μέχρι ένα εξάμηνο υπερβάλλοντα χρόνο χωρίς να αμείβονται γι' αυτόν. Άρα νομίζω ότι είναι βασικά στοιχεία και είναι όντως πραγματικά τρομακτικό λίγες μέρες αφού τους συμπληρώθηκαν 135 χρόνια από την εξέγερση του Σικάγο, από τους αγώνες των εργαζόμενων για την κατηθέρωση του 8ωρου, από τους αγώνες του ελληνικού εργατικού κινήματος και τις ματωμένες πρωτομαγιές της Θεσσαλονίκης, να ξανακουβεντιάσουμε για τα στοιχειώδη. Για το μοίρασμα του χρόνου, σε 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο, 8 ώρες διασκέδαση, οτιδήποτε. Ναι, αλλά ξέρετε, λέει η κυβέρνηση ότι αυτές είναι υπερβολές. Δεν καταστάται γίνεται το 8ωρο, γιατί λέει ότι επιτρέπονται μόνο 2 ώρες επιπλέον, δηλαδή το 8ωρο να γίνει 10ωρο. Και απαγορεύονται σε αυτή τη διάρκεια, αν το συμβεί αυτό, απαγορεύονται οι υπερορίες, οι επιπλέον υπερορίες. Άρα δεν θα παραβιαστεί το 8ωρο, γιατί μετά θα αφαιρεθεί. Ναι, αυτό είναι μια εκδοχή. Το αν θα είναι σε τελική ανάλυση η καλή εκδοχή. Το να δουλέψει ένας εργαζόμενος ένα δεκάωρο, ένα εξάμηνο και μετά αυτό να μειωθεί κάποιο άλλο διάστημα. Η κακή εκδοχή θα είναι να απολυθεί το επόμενο διάστημα. Και εδώ μπορεί να ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση. Αν μπορεί ή δεν μπορεί, αν είναι παράνομη απόλυση, στην πραγματικότητα και εκεί δεν βρίσκεται εξασφαλισμένος ο εργαζόμενος, καθώς μπορεί να απολυθεί πολύ εύκολα, παρότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι είναι παράνομη απόλυση για άρνηση διευθέτησης χρόνου. Και εδώ μπορούμε να ρωτηθούμε γιατί μπήκε αυτό, αφού υποτίθεται ότι το αίτημα για τη διευθέτηση του χρόνου το κάνει ο εργαζόμενος, άρα είναι η διαβούληση. Δείχνει άλλωστε και την αντιφατικότητα και τα υποκριτικά περιέχονται μέσα στο νομοσχέδιο που προσπαθούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. Ακόμη κι αν κηρυχθεί παράνομη η απόλυση αυτή, επειδή ακριβώς αλλάζουν οι συνθήκες αποζημίωσης, δεν έχει δυνατότητα πια να επανέλθει στη δουλειά του. Ένας απολυμμένος επειδή δεν αποδέχτηκε τη διευθέτηση ωραρίου, ακόμη και η αποζημίωση του μειώνεται, πρακτικά δεν δίνει καμία δυνατότητα στον εργαζόμενο. Λέει εδώ μία για να βάλει τις απολύσεις. Ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι σε περίπτωση παράνομης απόλυσης, ακόμα και αν γίνει αποδεκτή, η αποζημίωση διπλασιάζεται. Ισχύει? Όχι. Έτσι λέει, αυτό... διπλάσια της κανονικής. Μέχρι λέει, εντάξει. Μέχρι. Μπορεί δηλαδή να διπλασιαστεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι στιγμής είναι ότι όταν υπάρξει μια παράνομη απόλυση, η οποία θα κριθεί παράνομη από το δικαστήριο, το οποίο απαιτεί και μια διαδικασία και έξοδα για τον εργαζόμενο που θα προσφύγει, υπήρχε δυνατότητα της επαναπρόσληψης. Αυτή κατεργείται. Ναι. Αυτό που έρχεται τώρα είναι μια αποζημίωση, μια αύξηση της αποζημίωσης, η οποία όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις συναρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Και επειδή ξέρουμε πώς μπορούν να φτιαχτούν ισολογισμοί,
κάτι στο οποίο καταφέρουν αρκετές επιχειρήσεις, μπορούμε να έχουμε μια σχεδόν βεβαιότητα ότι η αποζημίωση δεν θα καλύψει πιθανόν ούτε καν τα έξοδα της δίκης. Άρα, κανείς εργαζόμενος, ακόμη και αν νιώθει το αίσθημα του δικαίου να του πνίγει, δεν θα πάει στα δικαστήρια. Κοιτάξτε τώρα, άλλο ένα ζήτημα το οποίο θέτει η κυβέρνηση είναι ότι με το ελαστικό ωράριο δίνεται η δυνατότητα για έναν εργαζόμενο να δουλεύει 4 ώρες, μπορεί επίσης να κάνει μια διευθύνση που θα το επιτρέψει μέχρι και να κερδίσει τετραήμερη εβδομάδα. Αντί για 5 μέρες, 4 μέρες. Ισχύουν αυτά. Α, και να αυξήσει φυσικά το χρόνο διακοπός του, λέει η κυβέρνηση. Έχει ένα ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε από ένα φιλοκυβερνητικό, ας το πούμε, site, την ημέρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο, το οποίο τίτλοφορούταν κατατέθηκε το νομοσχέδιο με το οποίο καθιερώνει την τετραήμερη εργασία. Μπράβο. Όσοι είδαμε το νομοσχέδιο, έτσι, γελάσαμε. Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι υπάρχουν διάφοροι εφημισμοί που θυμίζουν λίγο αυτή την περίφημη οργολιανή νέα γλώσσα, οι οποίοι συνοδεύουν αυτό το νομοσχέδιο. Άλλωστε, τιτλοφορείται για την προστασία της εργασίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα κοινωνικά δίκτυα το όρισε ως το νομοσχέδιο προστατεύει την εργασία και την κοινωνική και εναρμονίζει την ισορροπία ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην κοινωνική ζωή. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Αυτό που περιγράφει ως τετραήμερο ο κύριος Χατζηδάκης είναι τη συμπύκνωση του 40ωρου εντός 4 ημερών. Του 40ωρου, γιατί του 40ωρου θα λέγαμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ούτε καν για 40ωρου, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό που θεσπίζεται είναι η δυνατότητα να δουλεύεις 50ωρο και με τις υπερορίες που καθιερώνονται, τον υπερβάλλοντα αριθμό υπερορίων, το 10ωρο, 13ωρο και πολύ παραπάνω. Πέραν αυτού, αυτό που πραγματικά δίνει τις δυνατότητες στον εργατότη αυτή τη στιγμή είναι να μην εφαρμόζει τίποτα ακόμη και από αυτά το νομοσχέδιο. Και είναι ένας συνδυασμός των ελευθεριών απέναντι στην εργοδοσία που δίνει το νομοσχέδιο και ταυτόχρονα της διάλυσης των μηχανισμών ελέγχου. Ναι, αλλά λέει εδώ πέρα ότι ο μηχανισμός ενισχύεται, λέει ο κ. Σαντιδάκη, μέσω του εργάνη. Όχι. Και της ψηφιακής κάρτας. Αυτά λέει. Αυτά η ψηφιακή κάρτα είναι ένα εργαλείο. Ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί πιλωτικά. Όλα τα άλλα θα εφαρμοστούν άμεσα. Θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε ένα μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως η ψηφιακή κάρτα είναι ένα εργαλείο που απαιτεί σώμα ελέγχου για να το εξετάζει. Για να μπορέσει να το λειτουργήσει αυτό το εργαλείο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του. Αυτό που βλέπουμε είναι τη συστηματική υποβάθμιση του ΣΕΠΕ τα τελευταία 2 χρόνια. Άλλωστε είναι μάρτυρες τα πολύ χαμηλά, η μείωση των προστήμων της τάξης του 80% στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο να μετατραπεί σε ανεξάρτητη αρχή, αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των επιθεωρητών εργασίας από το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο να κάνουν ελέγχους, ανεξάρτητα από την ηγεσία του σώματος αυτού. Μάλιστα, ξέρετε, αναφέρετε το ζήτημα των υπεραριών που αυξάνονται στα 150 ώρες το χρόνο. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι από αυτές τις 150 ώρες, όταν κάποιος δουλεύει 2 πλέον ώρες πέραν το 8 ώρες, αφαιρούνται τις 150 και επιπλέον λέει ότι στα πλαίσια της του χρόνου της αύξησης των υπεραιρεών, οι υπεραιρείες που δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις θα υπάρχει προσάυξη 120% από 80%. Άρα λέει ότι και σε αυτό υποστηρίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων. Καταρχάς, αυξάνονται οι υπερορίες σε μια σειρά κλάδους που δεν ίσχυαν πριν. Σε κλάδους όπως παράδειγμα αφορούν τη βιομηχανία. Μία επίπτωση. Δεν ίσχυε πριν και τώρα. Ναι, μπαίνουν μια σειρά κλάδη όπου εφαρμόζεται η 7ήμερη εργασία, εργασία και την Κυριακή, και η αύξηση των υπερορίων από 90 σε 150. Ταυτόχρονα, μειώνεται το ποσό που έπαιρναν οι εργαζόμενοι για την προσάυξη αυτή. Αφού λέει από 100, το 120 από 80. Όχι. Το ποσό είναι από τις 120 ώρες και μετά είναι 40% η αύξηση. Αυτό ισχύει για τις 150 ώρες. Υπάρχει όμως και μια κρυφή διάταξη και είναι γεμάτο κρυφές διατάξεις, κύριε Καλλιδόκα, το νομοσχέδιο αυτό, όπου λέει ότι υπάρχει δυνατότητα αύξησης πέραν των 150 ώρων με απόφαση ενός μονοπρόσωπου οργάνου που είναι η Γενική Γραμματείας, εν προκειμένου τώρα, η Γενική Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας. Πόσο μπορεί να τις αυξήσει με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας, όσο θέλει. 500, 1000,
Δηλαδή, θα φτάσουμε σε ένα σημείο να δουλεύει, να μπορεί να απαιτηθεί να δουλεύει ένας άνθρωπος 12, 13, 14, 15 ώρες την ημέρα, παίρνοντας, αν προσάξει, 40% και όχι 80% ή 120% όπως θα έπαιρνε με τα ισχύοντα. Αυτό, και εδώ πρέπει να δούμε, γιατί μιλάμε για αριθμούς αυτή τη στιγμή, να δούμε και τις επιπτώσεις του όλων αυτών των πραγμάτων. Μία επίπτωση προφανώς είναι ότι δεν υπάρχει, σοβαρή επίπτωση, δεν υπάρχει καμία κανένας είδους ισορροπίας ανάμεσα στον ελεύθερο χρόνο, την κοινωνική ζωή, την πολιτική ζωή, την πολιτισμική δραστηριότητα, πολιτιστική δραστηριότητα, το πολιτισμικό σύμπαν των εργαζόμενων. Καμία δυσαρμονία. Οι άνθρωποι θα εργάζονται, θα πηγαίνουν σπίτι τους, θα κοιμούνται, θα τρώνε, θα κοιμούνται, θα ξαναπηγαίνουν για να εργάζονται. Αυτή είναι η εικόνα. Δεύτερον, έχει μείωση μισθού. Γιατί αυτά που ήταν πριν υπερορίες μπαίνουν στη διευθέτηση του χρόνου. Ακόμη και αν κάνεις υπερορίες, θα έχεις μια αύξηση, μια μείωση της τάξης του 15-20% με τις υπερορίες που ίσχυαν πριν. Αυξάνεται η ενεργία, γιατί προφανώς μια επιχείρηση χρειάζεται πολύ λιγότερους εργαζόμενους, άρα θα απολύσει τους ήδη εργαζόμενους εκεί, αφού μπορεί να το καλύψει. Υπολογίστηκε η μείωση με την αύξηση των υπερορίων περίπου στο 20% του προσωπικού θα μειωθεί στις επιχειρήσεις και ταυτόχρονα δεν θα προσληφθούν άλλοι. Και μία επίπτωση την οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά και νομίζω ότι είναι κρίσιμο να την πούμε, ότι αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα. Οι στατιστικές λένε ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργατικών ατυχημάτων και ειδικά των θανατηφόρων γίνεται στο τέλος της βάρδιας, της οχτάρος βάρδιας. Φανταστείτε τώρα το τέλος μιας δεκάρος, δωδεκάρος, δεκαπεντάρος βάρδιας στη βιομηχανία, η οποία μπήκε αυτή τη στιγμή σε 150 επιπλέον ώρες υπερορίας. Η κυβέρνηση όμως τόσο ισχυρίζεται ότι αντίστοιχες νομοθεσίες ελαστικοποίησης του χρόνου εργασίας και των υπερορίων υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Ισχύει αυτό? Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι μια αντίστροφη πορεία από αυτή που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Και αν θέλετε, αυτή ακριβώς η αντίστροφη καθυστέρηση, η επιστροφή στο παρελθόν την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία, αντιστοιχεί ενδεχομένως και στο είδος των συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων, τα οποία τη βοήθησαν να φέρει στην εξουσία. Οικονομικά συμφέροντα τα οποία ανήκουν σε κλάδους παρασιτικής οικονομίας, οικονομικά συμφέροντα που βασίζονται στην ένταση εργασίας, και επειδή ακριβώς είναι παρασιτικά, δεν έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες, δεν έχουν να κάνουν με την προστιθέμενη αξία που παράγεται μέσα από τις καινοτομίες, αλλά επιδιώκουν την μεγαλύτερη δυνατή κερδοφορία από την εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Τη μείωση του μισθού τους, από τις απολύσεις κτλ. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στον υπόλοιπο κόσμο, ακριβώς γιατί μεσολάβησε η πανδημία, η οποία έδωσε τις δυνατότητες αναστοχασμού στους ανθρώπους και ταυτόχρονα λειτουργήσε τα απελευθερωτικά, από τα θετικά, τα λίγα θετικά της δύσκολης αυτής εποχής. Ταυτόχρονα έχουμε και μια ανάντηση τεχνολογιών και καινοτομιών, οι οποίοι δίνουν ή τουλάχιστον κατευθύνουν προς έναν κόσμο που η ανθρώπινη παρουσία στην εργασία απαιτείται όλο και λιγότερο. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο είναι η πιλωτική ή πιο ευρεία εφαρμογή της πραγματικά τετραήμερης εργασίας. Όχι με 50 ώρες την εβδομάδα, αλλά με 32-28. Η μείωση του χρόνου εργασίας. Αυτή είναι η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ακόμη και σε χώρες που δεν θα το περίμενε, όπως η Ιαπωνία. Υπάρχει πιλωτικό πρόγραμμα για τετραήμερη εργασία. Θεωρούνται ότι εργάζονται σαν τρελή. Στην Ιαπωνία υπάρχει λέξη καρόση. Μάλιστα από παράδοση. Υπάρχει λέξη καρόση. Ναι. Στην οποία περιγράφονται οι άνθρωποι που πεθαίνουν δουλεύοντας. Την ώρα που δουλεύουν πεθαίνουν. Έτσι. Α, και εκεί υπάρχει ακόμα. Και εκεί ακόμα υπάρχει πιλωτικό πρόγραμμα. Εδώ γυρίζουμε πίσω στο 19ο αιώνα, προσπαθώντας να βγάλουμε ό,τι έχει απομείνει από την ανθρώπινη δύναμη, ό,τι έχει απομείνει από τη ζωή και το θάνατο των εργαζόμενων. Αυτό είναι η πραγματική ουσία της αντιμεταρρύθμισης, η οποία θέλει να μας γυρίσει πίσω στο παρελθόν μια δημοκρατία. Πέραν της Ιαπωνίας υπάρχουν και άλλες χώρες, οι οποίες το εφαρμόζουν και μάλιστα την τελευταία πενταετία υπάρχουν εργατικά προγράμματα. Είναι η Σουηδία, η Φιλανδία, η Νέα Ζηλανδία, η Ισπανία, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Τι συμβαίνει δηλαδή? Εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας με 32 ώρες. Το ενδιαφέρον είναι ότι εκεί το πρόγραμμα αυτό, τα κόστη που θα παραχθούν από το πρόγραμμα αυτό, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν κόστη, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση επίσης, το πόσο αποδίδει στις επιχειρήσεις αυτό, θα καλυφθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ συμβαίνει το εξής αντίθετο.
στο Ταμείο Ανάκαμψης μπαίνουν ως προαπαιτούμενα ζητήματα που αφορούν το αντεργατικό νομοσχέδιο. Εκεί ζητάνε λεφτά για να μειώσουν τον χρόνο εργασίας στην Ισπανία. Στην Ελλάδα λένε ότι εμείς βάζουμε ως προαπαιτούμενο την αύξηση του χρόνου εργασίας, την κατάργηση του 8ωρου, τη διάλυση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Και αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα τυχή, ας το πούμε, το πόσο πίσω πάει πια αυτή τη χώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά, τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Δυσχεραίνει πάρα πολύ όσο καθιστά δίνεται τη δυνατότητα συνδικαλιστικής δράσης. Αφενός γιατί βάζει μια σειρά παραμέτρους που πρέπει να εκπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα ή τα υποίδρυση σωματεία, που είναι πρακτικά πολύ δύσκολο έως αδύνατο να εκπληρωθούν. Δυσκολεύει πάρα πολύ την προκήρυξη της απεργίας, καθώς και εκεί βάζει μια σειρά προϋποθέσεις που αφορούν είτε τον διάλογο στον ΟΜΕΔ, είτε τη δυνατότητα που έχει ένα σωματείο, τη νομική δυνατότητα να προκηρύξει μια απεργία, ή ακόμη και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, που πολλές φορές, αυτό δείχνει η πρακτική, ενδεχομένως να γίνεται από το γραφείο του εργοδότη, το γραφείο του διευθυντή. Υποχρεώνει στις ευαίσθητους τομείς, το ευαίσθητος εντός εισαγωγικών, την παρουσία του 33% των εργαζόμενων σε κάθε τομέα του χώρου αυτού ως προσωπικό ασφαλείας, πρακτικά καθιστώντας αδύνατη την απεργία, και εισάγει τον όρο της άσκησης ψυχολογικής πίεσης που μπορεί να ασκήσουν οι απεργοί απέναντι στους εργαζόμενους που αποφάσισαν να εργαστούν. Η πρόβλεψη αυτή, η δυνατότητα αυτή, υπήρχε για τους παλιότερους όσους έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του εργατικού κινήματος, στα περίφημα εργατικά νομοσχέδια του Λάσκαρη στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο Λάσκαρης ήταν ο υπουργός που από το βήμα της Βουλής διακήρυξε το τέλος της πάλης των τάξεων μέσω αυτού του νομοσχεδίου. Μέσω αυτού του νόμου που είχε καθιερωθεί τότε, του αντεργατικού νόμου, απολύθηκαν 5.000 εργαζόμενοι. Τότε λοιπόν, σαν δίνεται η δυνατότητα πρακτικά να κηρυχθεί παράνομη μια απεργία, αν κάποιος εργαζόμενος καταγγείλει του ασκήθηκε ψυχολογική πίεση. Και αυτό το ευρύ της ψυχολογικής πίεσης μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα. Μπορεί να περιλαμβάνει μια κουβέντα που θα ανταλλάξουν στην πύλη του εργοστασίου, μπορεί να περιλαμβάνει μια ανακοίνωση, μπορεί να περιλαμβάνει ένα τραγούδι, το οποίο θα ασκήσει ψυχολογική πίεση σε αυτόν που θα πάει μέσα στη δουλειά. Τότε η απεργία κηρύσσεται παράνομη και το σωματείο καλείται να πληρώσει τα έξοδα που προξενήθηκαν στον εργοδότη με τα παιδιά αυτή. Ένας απέραντος ζόφος καλύπτει την κοινωνία, κύριε Καλλοδόκα. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα συναντήσαμε τα τελευταία 120 χρόνια. Είναι πραγματικά το τροπίο που διαμορφώνεται και είναι απέτηση πια η διαμόρφωση κοινωνικών συμμαχιών, ειδικά στον χώρο των εργαζόμενων, στον χώρο των εργατικών σωματείων, που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την επιχειρούμενη αντιμεταρρύθμιση και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις με έναν επιθετικό τρόπο να πάμε μπροστά. Για να συζητήσουμε πράγματα όπως αφορούν τη μείωση του χρόνου, την εισαγωγή φιλεργατικών ρυθμίσεων, την αύξηση των μισθών και όλα αυτά που αφορούν θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερη τη ζωή στους εργαζόμενους της χώρας.